Καλό μεσημέρι, Βασίλη, πώς είσαι? Καλό μεσημέρι, παιδιά, πώς είστε? Μια χαρά, εσύ? Καλά κι εγώ. Ωραία. Είμαι από τους τυχερούς που θα δουν από κοντά το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, οπότε δηλώνω ανυπόμονος από τώρα που είναι Παρασκευή ένωψη της Κυριακής. Και τι σε εξητάρει, για να το βάλουμε σε μια έτσι σειρά προτεραιότητας? Να πω στη μεγάλη εικόνα ότι μου αρέσει που έχω αρχίσει να συνηθίσω να πηγαίνω σε γεμάτα γήπεδα ή να βλέπω μάτς, τουλάχιστον τα μεγάλα μάτς του πρωταθλήματος, να γίνονται μπροστά σε γεμάτα γήπεδα. Σταυρώνω τα δάχτυλά μου, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω εκτός από υποτιμημένο συμπέρασμα αυτό, Βασίλη, έχεις πολύ δίκιο. Ναι. Αρχίζει και γίνεται συνήθεια και είναι μια πάρα πολύ ωραία συνήθεια και δεν το λέω. Δεν χαίρεται κανείς μόνο επειδή αφήνουμε πίσω την εποχή που ακόμη και αν ήθελες να πας στο γήπεδο δεν μπορούσες να πας λόγω COVID, που είναι και αυτό ο λόγος για να ανακουφίζεσαι λίγο. Το λέω και γιατί και στην προ-COVID εποχή δεν ήταν γεμάτα τα γήπεδα και δεν έχουμε φτάσει στις ιδανικές συνθήκες, δηλαδή να πηγαίνουμε σε ντέρμπι και να είναι οπαδοί και των δυο ομάδων. Αν και θυμάμαι πέρσι στο Παναθηναϊκός Άρης να υπάρχουν φίλοι του Άρη στην Λεωφόρο και ήταν, το κοιτάγαμε καλά-καλά, χαιρόμασταν που το βλέπαμε αυτό και θυμάμαι ήμασταν μαζί με τον Μιχάλη Τσόχο και το κουβεντιάζαμε και λέγαμε ότι κάτι που στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να μοιάζει το φυσιολογικό, εμείς καθόμαστε και το κοιτάμε σαν χαζί και χαιρόμαστε, ας πούμε, που το βλέπουμε να συμβαίνει, ότι μπορούν να συμβιώνουν στο ίδιο γήπεδο. Και μάλιστα μετά από απευθείας συνεννόηση, έτσι, δηλαδή με έναν τρόπο που λες ότι σε πείθει για το ότι όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος. Εκείνη η ιστορία, μπορώ να πω ότι στο μυαλό μου ήταν η πρώτη φορά που ζούσα κάτι που είναι όχι απλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό πρωτάθλημα ιδανικό, αλλά κάτι που το είχα ζήσει σε μια αντίστοιχη περίσταση στο γερμανικό πρωτάθλημα. Τι εννοώ με αυτό? Είχα βρεθεί κάποιο καιρό πιο πριν στο Μόναχο να δω ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Bayern και τη Werder και είχε τύχει να είμαι εκεί, να περνάω από εκεί που οι οπαδοί της Bayern υποδέχονταν τα λεωφορεία των οπαδών της Werder για να τους συνοδεύσουν μέχρι την κερκίδα τους και έλεγα, κοίτα εδώ τώρα τι γίνεται, σε τι επίπεδο έχουν πάει αυτοί που υπάρχει επιτροπή υποδοχής. Και όταν βρέθηκα στη λεωφόρο, επειδή είχα βρεθεί αρκετή ώρα νωρίτερα, είδα οπαδούς του Παναθηναϊκού που ήταν οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι περίμεναν τους φίλους του Άρη για να τους συνοδεύσουν μέχρι την είσοδο, μέχρι τη θύρα δηλαδή, ώστε να βεβαιωθούν ότι όλα θα πάνε καλά. Και επειδή όταν τα βλέπουμε να συμβαίνουν έξω τα δείχνουμε και ζηλεύουμε και λέμε να όλα οι ξένοι τα κάνουν καλύτερα, λέω ότι την ίδια χαρά και μεγαλύτερη ενδεχομένως πήρα όταν το είδα αυτό να συμβαίνει σε ελληνικό γήπεδο και σε ντέρμπι και όχι σε ένα παιχνίδι που έπαιζε μια μεγάλη ομάδα με μια μικρή ομάδα και οι οπαδοί της μεγάλης ομάδας υποδέχθηκαν τους οπαδούς της μικρής ομάδας. Αυτό είναι κάτι που και αυτό μετράει και μακάρι να συνέβαινε, αλλά είναι κάτι που μπορείς να το φανταστείς. Ενώ το να βλέπεις οπαδούς μεγάλων ομάδων να συνεννοούνται και να συμβιώνουν αρμονικά είναι κάτι που πρέπει να το χειροκροτείς και να το επαναλαμβάνεις, γιατί αυτό είναι που εμείς θα θέλαμε να βλέπουμε κάθε εβδομάδα στα γήπεδα, άρα όταν συμβαίνει πρέπει να στεκόμαστε σε αυτό. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος για να χαίρεται κανείς να πάει στο γήπεδο. Είναι το γεγονός ότι σε μια πολύ σημαντική στροφή για το πρωτάθλημα. Αλήθεια είναι ότι όσα μάτς έχουν απομείνει πριν τη διακοπή για το Μουντιάλ, επειδή θα καθορίσουν πολύ την ψυχολογία με την οποία θα ζήσουν οι ομάδες για ένα μήνα και κάτι στο διάστημα αυτής της πρωτόγνωρης διακοπής, λέω ότι κάθε βήμα εδώ και για τις δύο ομάδες στην προκειμένη περίπτωση είναι καθοριστικό, καθορίζει πολύ την ψυχολογία τους. Δηλαδή θα πει κανείς ο Παναθηναϊκός μέχρι εδώ πάει τρένο, αν δεν νικήσει θα βυθιστεί στην εσωστρέφεια? Όχι ακριβώς, αλλά αλήθεια είναι ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πρεμούρα να δουν την ομάδα τους να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Mm-hmm. Και αν εντός έδρας έρθει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, θα κλονίσει λίγο, ότι τουλάχιστον ψυχολογικά θα κλονιστούν. Τώρα το αν αυτή μια αποτυχία μπορεί να κλονίσει και την πίστη τους στο φετινό σχέδιο, είναι πολύ... Δεν μπορείς να το πεις, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ίσως να είναι και άδικο, Βασίλη, τώρα, έτσι. Σίγουρα θα είναι, ναι. Γιατί μέχρι εδώ η ομάδα τους στην αποτελεσματικότητα είναι πολύ καλή. Στην προσπάθειά της να παίξει καλά,
πάλι το δείχνει. Ναι. Τη δείχνει τη διάθεσή της. Τη δουλειά που κάνει επίσης τη δείχνει. Η ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζει μέχρι εδώ ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πέρσι. Δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πέρσι στα play-offs, στη λήξη της κανονικής σεζόν. Εκείνο το διάστημα είναι που ο Παναθηναϊκός ανέβασε σε πολύ ψηλό επίπεδο την απόδοσή του. Αλλά μια ομάδα δεν μπορεί πάντα να είναι στα καλά. Αυτό που ο κόσμος νομίζω ότι πρέπει να κοιτάει, ή μάλλον που πρέπει να τον ικανοποιεί και τουλάχιστον να μην τον προβληματίζει, είναι το να βλέπει μια ομάδα να έχει σχέδιο και να βλέπει ποδοσφαιριστές που πραγματικά έχουν την αποφασιστικότητα, το πάθος, την θετική νοοτροπία. Αυτά είναι που μπορείς να δεις. Δηλαδή ένας παίκτης μπορεί να μην είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, και μια ομάδα ολόκληρη μπορεί να μην είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Μπορείς όμως να διακρίνεις αν προσπαθεί ή όχι, ή αν έχει εφησυχαστεί σε ένα καλό σερί που έχει κάνει και έχει αράξει. Λέω λοιπόν ότι και για τον Παναθηναϊκό μου μοιάζει πολύ βαρύ αυτό το παιχνίδι, και για τον Άρη όμως που θέλει να κάνει μια, πώς να την πω, μια επιστροφή, δηλαδή να προσπαθήσει να φτιάξει τουλάχιστον να δημιουργήσει ένα σερί καλής εικόνας στην αγωνιστική του απόδοση. Γιατί τώρα έρχεται από νίκη, αλλά μια νίκη δεν αρκεί για να πεις OK, έκλεισε την προηγούμενη σελίδα και τώρα έχει μπει σε μια επόμενη σελίδα ο Άρης και αρχίζει και βρίσκει τον τρόπο να είναι αποτελεσματικός. Όταν κανείς κάνει μια σύγκριση στα δεδομένα που έχουν δημιουργήσει μέχρι εδώ οι δύο ομάδες στις προηγούμενες 8 αγωνιστικές, βρίσκει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Κανείς μπορεί να φαντάζεται ότι ο Παναθηναϊκός που έχει πάει με το 8 στα 8 θα υπερτερεί παντού. Δεν υπερτερεί παντού. Όταν κοιτάζεις τις επιθετικές παραμέτρους του παιχνιδιού, βλέπεις ότι ο Άρης μέχρι εδώ κάνει μεγαλύτερο αριθμό επιθετικών ενεργειών ανά παιχνίδι, και γι' αυτό κάνει και ένα σουτ παραπάνω κατά μέσο όρο συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό, και κάνει περισσότερο παιχνίδι, περισσότερο με μέτρο τους όγκους, mm-hmm. περισσότερο παιχνίδι στο επιθετικό τρίτο του τερέν, στα τελευταία μέτρα του γηπέδου δηλαδή, και εκεί η διαφορά είναι σημαντική, είναι πάνω από 20 ολοκληρωμένες πάσεις ανά παιχνίδι παραπάνω. Και για να καταλάβει κανείς τι είναι 20 ολοκληρωμένες πάσεις παραπάνω, ανακατοχή μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, και αναφέρομαι σε αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό, κάνουν 5-6 ολοκληρωμένες πάσεις ανακατοχή, αναεπίθεση. Άρα εδώ μοιάζει σαν να κάνει 4-5 παραπάνω επιθέσεις ο Άρης συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό κατά μέσο όρο. Και όταν λέω επιθέσεις, αναφέρομαι στις επικίνδυνες επιθέσεις, όχι κατοχή. Δηλαδή η επίθεση ξεκινά όταν ο τερματοφύλακας πασάρει στον στόπερ και μπορεί ο στόπερ να χάσει την μπάλα επειδή πιέζεται, και τότε να έχει καταγραφεί μια επίθεση του Άρη που δεν ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Δεν αναφέρομαι σε αυτό, αναφέρομαι στις επικίνδυνες επιθέσεις, δηλαδή στις επιθέσεις που μια ομάδα φτάνει με την μπάλα στα πόδια της στα τελευταία 25 μέτρα του τερέν. Άρα σε σχέση με την ποσότητα, ο Άρης κάνει μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό, είναι καλύτερος στις τρίπλες, στις επιθετικές μονομαχίες, έχει δηλαδή, όταν κάνει τη σύγκριση για να ετοιμάσει το αγωνιστικό του σχέδιο για αυτό το παιχνίδι, έχει πλέον εκτήματα ο Άρης συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό μέχρι εδώ. Άρα εγώ λέω ότι ένας προπονητής που βλέπει ότι η ομάδα του μπορεί να επιτεθεί καλύτερα από τον αντίπαλο, ότι ναι. Αυτό τον βάζει λίγο στον δρόμο να σκεφτεί ότι πιθανόν να μην είναι η προτιμότερη επιλογή να πάει να στήσει πολύ χαμηλά στο τερέν το αμυντικό του μπλοκ, δηλαδή να στήσει την ομάδα του στα όρια της μεγάλης περιοχής και να προσπαθεί μόνο να προστατεύσει την εστία του και να ψάχνει τον γκολ της αντεπιθέσης. Η σύγκριση της απόδοσης των δύο ομάδων μπορεί να οδηγήσει τον Άλαν Πάρντιου στην επιλογή να βάλει την ομάδα του να προσπαθήσει να κρατήσει περισσότερο, ίσως και περισσότερο από τον αντίπαλο, ή εν πάση περιπτώσει όσο και ο αντίπαλος την μπάλα, και να προσπαθήσει να επιτεθεί. Τώρα, σε σχέση με τη φάση της άμυνας, μπορώ να πω ότι μέχρι εδώ ο Άρης στις αμυντικές μονομαχίες είναι πιο αποτελεσματικός συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό. Θα πει κανείς και πώς θα καταφέρνει ο Παναθηναϊκός να είναι ψηλά. Είναι δύο οι κύριοι λόγοι που θα μπορούσα να δώσω χωρίς να ψάξω και να αναλύσω πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο ένας είναι ότι έχει περιορίσει πάρα πολύ τα λάθη που κάνει όταν ξεκινάει τις επιθέσεις του, δηλαδή στο δικό του μισό του τερέν.
δύσκολα χάνει την μπάλα εκεί ο Παναθηναϊκός και δύσκολα χάνει την μπάλα και επιτρέπει στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα την ολοκλήρωση μιας επίθεσης. Δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός αυτό το παθαίνει μια μισή φορά ένα παιχνίδι και ο Άρης το παθαίνει 5 φορές ένα παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Είναι σαν να δίνει ο Άρης 5 φορές το δικαίωμα στον αντίπαλο να του επιτεθεί με τη δική του άμυνα, του Άρη δηλαδή, ανοργάνωτη. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός αυτό το έχει περιορίσει πάρα πολύ και έχει καταφέρει επίσης να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να εκτελέσει από καλή θέση. Δηλαδή η τοποθέτησή του στο γήπεδο, ο τρόπος που κινείται για να οδηγήσει τον αντίπαλο προς το πλάι και όχι προς τον κεντρικό άξονα. Η αποτελεσματικότητα που έχει όταν προσπαθεί να πιέσει τον κάτοχο της μπάλας εκεί έξω από τη μεγάλη του περιοχή, όλα αυτά τον έχουν φτάσει να επιτρέπει ευκαιρίες στις οποίες δεν αναλογεί ένα γκολ ανά παιχνίδι. Την ίδια ώρα που ο Άρης επιτρέπει ευκαιρίες στις οποίες αναλογούν περισσότερο από 1,5 γκολ ανά παιχνίδι, δηλαδή περίπου 2 γκολ ανά παιχνίδι. Άρα αυτή είναι η κύρια διαφορά που έχουν οι δύο ομάδες. Πόσα όλο αυτό μπορεί να το διαχειριστεί ο Άλαν Πάρντιου, ο οποίος μας είπε ότι ο Ετέμπο μπορεί να τα δώσει τα στοιχεία που έχουν λείψει από τον Άρη στη φάση άμυνας στον κεντρικό άξονα, είναι κάτι που περιμένω να το δω. Και περιμένω να το δω γιατί απέναντι φαίνεται, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι εδώ, ότι θα έχει τον πλήρη Παναθηναϊκό. Και αυτό δεν θυμάμαι, πιθανόν να είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Το να έχει όλα τα βαριά χαρτιά του μεσοεπιθετικά να τα έχει στη διάθεσή του. Και κυρίως στο κεφάλι μου έχω τον Σποράρ, γιατί έχει μεγάλη διαφορά τα στοιχεία του Σποράρ είναι εντελώς διαφορετικά συγκριτικά με αυτά του Ιωαννίδη, και κυρίως η ικανότητα που έχει ο Σποράρ στο κοντρόλ, δηλαδή είναι ένας παίκτης που σταματάει την μπάλα με μία επαφή με κλειστό κοντρόλ, όχι ανοιχτό κοντρόλ, που δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να παρέμβει και να του πάρει την μπάλα πρωτού εκείνος κάνει δεύτερη επαφή. Και χάρη σε αυτό το στοιχείο που έχει, συνδυάζεται πολύ καλά με τους πλάγιους επιθετικούς, με τους κεντρικούς μέσους του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλό, ανεβαίνει πολύ η ποιότητα στο συνδυαστικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού όταν υπάρχει ο Σπόραρ, συγκριτικά με το πώς είναι όταν βρίσκεται στο τερένο Φώτης Ιωαννίδης, που δεν έχει αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι του. Είναι μια χαρά επιθετικός, αλλά αυτό το στοιχείο δεν το έχει. Τον Σπόραρ μαζί με τον Μπερνάρ, τον Αϊτόρ και τον Παλάσιος μάλλον δεν τους έχουμε δει μαζί ξανά. Άρα αυτό όλο το κάνει αρκετά πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό μάλλον για τον Άρη το παιχνίδι. Και επειδή ο Παναθηναϊκός φέρνει παίχτες κοντά στο σέντερφορ του, άρα φέρνει παίχτες που κινούνται στα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στις δύο γραμμές, την τελευταία αμυντική γραμμή του Άρη και τη δεύτερη αμυντική γραμμή, αυτοί που σχηματίζουν η μέση, λέω ότι έχει πάρα πολύ δουλειά αυτό το παιχνίδι και είναι πολύ απαιτητικό για τους αμυντικούς χαφ ή τον αμυντικό χαφ, γιατί δεν ξέρω τι θα επιλέξει ο Άλαν Πάρντιου σε αυτό το μάτς. Γι' αυτό λέω ότι είναι από ποια πλευρά και αν το κοιτάξεις, και σε σχέση με το πώς θα διαχειριστούν οι δύο ομάδες συναισθηματικά αυτό το μάτς, το πώς θα το διαχειριστούν, είτε πάρουν προβάδισμα στο σκορ είτε βρεθούν πίσω στο σκορ, και σε σχέση με το τακτικό κομμάτι, αλλά και επειδή φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες θα έχουν τους περισσότερους καλούς παίκτες, κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί αν ο Μαντσίνι λείπει από τον Άρη, τότε αυτή είναι μια σηκώνει πολύ κουβέντα το τι χάνει, ναι, ο Άρης από το είναι παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο να είναι στο παιχνίδι. Το καλό σενάριο είναι να είναι στην αποστολή και να πάρει μέρος του χρόνου παιχνιδιού αν απαιτηθεί, υπό την αίρεση του ότι δεν θα δούμε μια θεαματική βελτίωση στο χρόνο συμμετοχής του στην προπόνηση σήμερα, αλλά με τα δεδομένα μέχρι και τη χθεσινή προπόνηση δεν νομίζω ότι έχει στο μυαλό του ο Πάρντιου να ξεκινήσει με το Μαντσίνι. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτού του παιχνιδιού, η παρουσία του ή η απουσία του, και το καταλαβαίνω. Παίκτης που δεν έχει προπονηθεί μέχρι σήμερα, δεν ξέρω αν προπονήθηκε, είναι ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί. Άρα ακόμη και αν εκείνος ο ίδιος δηλώσει διαθέσιμος και θέλει να παίξει από την αρχή, ας πούμε, ο προπονητής δεν ξέρω πόσο μπορεί να ακουμπήσει σε αυτή την επιθυμία και να πιστέψει ότι η δική του η επιθυμία του Μαντσίνι μπορεί να καλύψει τα ελλείμματα στην αγωνιστική κατάστασή του ή τους κινδύνους που μπορεί να έχει σε σχέση με το αν μπορεί να γίνει χειρότερα
η κατάστασή του στην περίπτωση που παίξει πολύ. Είναι δύσκολη απόφαση. Ναι. Για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ έχω να πω ότι απέναντι φαίνεται να έχει μια, όχι εύκολη, μια βατή αποστολή, αλλά λέω ότι αν έχει ένστικτα ο Αστέρας για να αντιδράσει, τώρα που έχει αποκλειστεί από το κύπελλο, που φαίνεται ότι και εσωτερικά έχουν δημιουργηθεί κρίσεις στη σχέση του προπονητή με ποδοσφαιριστές. Αν ο Αστέρας έχει απάντηση, επειδή είναι μια ομάδα που μπορεί να προβληματίσει έναν μεγάλο αντίπαλο, πώς να τον προβληματίσει, επειδή στείνεται πολύ χαμηλά στο τερέν, φέρνει πάρα πολύ κοντά τις γραμμές του, έχει μια ομάδα που είναι πολύ συγκεντρωμένη όταν αμήνεται. Το είδα να το κάνει στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό και το έκανε πολύ αποτελεσματικά το να αμυνθεί. Σημαίνει ότι αυτό το παιχνίδι θα ζητάει από τον ΠΑΟΚ ή να βρει έναν γκολ πολύ νωρίς στο μάτς και να μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο να διαχειριστεί την κατάσταση. Ή αν δεν το βρει αυτό το γκολ νωρίς, τότε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ υπομονετικός, να μπορεί να αναπτύξει τις επιθέσεις του σε πολύ υψηλό ρυθμό. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό οι προπονήσεις των τελευταίων ημερών στον ΠΑΟΚ έχουν πολύ τακτικό κομμάτι. Γιατί δεν είναι μια απλή συνθήκη. Είναι μια άμυνα που ξέρει να μετακινείται, που είναι πολύ κινητική, δεν είναι στατική. Ανταποκρίνεται καλά όταν έχει κάνει αυτή την επιλογή ο Μεταξάς και τη στείνει τόσο πίσω την ομάδα του. Είναι συμπαγής ομάδα, ξέρει να αμυνθεί καλά. Και νομίζω ότι αυτό θα πάει να κάνει στο Τούμπα. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε στην Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ωραία, ωραία. Αυτά. Να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας το Isoflex PU500, η κορυφαία λύση στεγάνωσης ταρατσών από την Ιζωμάτ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία ανάλυση. Καλή συνέχεια. Καλά.